Στο προηγούμενο επεισόδιο, Ντένια και Αρετή βρέθηκαν υποψήφιες προς αποχώρηση. Εσένα, Αρετή μου, τι σε ταρακουνάει? Σεισμός. Η στάση της Αρετής οδήγησε την Επιτροπή σε δεύτερη σύσκεψη, προκειμένου να αποφασίσει ποια πρέπει να φύγει από το Next Top Model. Αρετή, κανονικά, σήμερα θα έφευγε η Ντένια. Αλλά η Ντένια μας απέδειξε ότι το θέλει πολύ, θέλει πολύ μια δεύτερη ευκαιρία και μας ζητάει βοήθεια. Αρετή, σήμερα δυστυχώς, μόνη σου, έχασες την ευκαιρία να συνεχίσεις το Next Top Model. Συγχαρητήρια, Ντένια. Αρετή, καλό δρόμο και σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Πλέον έχει διαμορφωθεί η τελική δεκάδα. Ποια θα αντέξει το σκληρό ανταγωνισμό? Ποια θα κρίνει η Επιτροπή ότι πρέπει να αποχωρήσει από το Next Top Model αυτή τη φορά? Ξυπνήσαμε και ήταν όλοι στη τσίτα. Είχαν πολλή ενέργεια. Έκανα δουλειές και στο σπίτι. Εγώ είδα ένα γράμμα από τη Βίκη που έλεγε να είσαστε έτοιμες στις 10 για να κάνουμε μόντελ σε 6 πόλεις. Και λέω στα κορίτσια, αντί να το πέσετε νοικοκυρές και να είστε ξενέρωτες, δεν πάμε να κουνήσουμε λίγο τις κορμάδες μας? Δεν ήθελαν και πολύ. Σεξι πόζες. Μόντελ σεξι όμως. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στο μόντελ σεξι και στο σεξι. Όταν είσαι μόντελ σεξι, δεν είσαι ποτέ πρόστιχη, δεν είσαι ποτέ προκλητική και είναι πάντα αρτίστικα αυτό που κάνεις. Είναι καλλιτεχνικό και δίνει νόημα σε αυτό που σου έχουν ζητήσει. Ξεκινάμε μπασαρέλα, έχουμε κάνει κάποια προκαταρκτικά μαθήματα, ξέρουμε που βρισκόμαστε. Εσύ, Μαρία μου, παρόλο που δεν το έχεις κάνει, είσαι σε καλό σημείο. Αυτό το φούξιο κραγιόν, τι το θες? Δεν μπορώ να το αποχωριστώ. Εγώ όμως θέλω να το βγάλεις, δεν μου αρέσει καθόλου. Καλά, θα το βγάλω. Καθόλου. Ναι. Γιατί σε επαναμορφώνει, βρεμαράκι μου. Είσαστε ευχαριστημένες, είσαστε excited. Ναι. Θέλετε να γίνετε μόντελ σεξι? Ναι. Ερωτευτείτε τον εαυτό σας στον καθρέφτη. Να πείτε, δεν υπάρχει άλλη. Είμαι μόνο εγώ. Αθηνά, είσαι καταπληκτική. Τεράινα, πιο δυναμική. Συνήθως, σε διαφημιστικές καμπάνιες στην τηλεόραση, σας ζητάνε να φλερτάρετε και σας λέει πάντα ο σκηνοθέτης ότι η κάμερα είναι ο αγαπημένος σας, είναι ο άντρας σας, είναι ο ιδανικός εραστής. Φλερτάρουμε λοιπόν. Η κάμερα είναι μπροστά μας. Φλερτάρω. Αγαπάω. Μ' αρέσεις. Σε θέλω. Ντρέπομαι. Νάζει. Μουά. Είναι δικιά σου. Έλα εδώ. Είστε γυναίκες και τώρα σας δίνετε ευκαιρία να σας έξω, να κάνετε... Ντρέπομαι, αλλά σε θέλω. Δεν θέλω. Έλα. Εντάξει, πάμε. Με βλέπετε εμένα να κολωνώ? Τα έχω κάνει χιλιάδες φορές αυτά. Γελάκι. Όχι, μη με πειράζει. Δεν μου λες τέτοια. Έλα. Χαϊδεύεις το σώμα σου. Μια χαρά.
Δεν θα ντρέπεσαι πάλι, Σωράινα. Λουδικιά. Αγκάλια στη σώμα σου. Ντρέπομαι. Baby, I'm yours. Come and take me. Και φιλάκι. Καλά, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έρχομαι λοιπόν μπροστά στον καθρέφτη σας και θα κάνουμε slide wall για τα βίντεο κλίνες. Θα κάνουμε... Kiss! It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give a fuck, cause that's your birthday. You'll find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the X, I'm getting to taking drugs. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, if you're into getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the X. Έτσι, βλέπετε διαφορά που ανοίγουν τα χέρια. Το βλέπετε. Να το πάρω το κραγιουνάκι, το σκέφτομαι. Βάλτε και στο σώμα για ανέβασέ τα. Πολύ ωραία. Καμπα. Μόλις την είδα και έκανε τα... να φεύγει να 3 χιλιόμετρα μπροστά, το σαγόνι. Δεν μπορούσα να το... Κοιτάζω... Χριστέ μου, είναι σαν τοπίο τρόμου. Ήταν καταπληκτικά σήμερα, γιατί τα κορίτσια έχουν χαλαρώσει. Έχει μείνει τελική δεκάδα και νομίζω ότι αντιλαμβάνονται και οι ίδιες πόσο σημαντικό είναι αυτό και βάζουν τα δυνατά τους. Ήταν εξαιρετικά ωραία τα πράγματα σήμερα, γιατί ανακαλύψαμε την τελικότητά μας, παίξαμε, είμαστε σεξουαλικές. Βέβαια, είδα διαφορετικές πτυχές των κοριτσιών και πολλά κορίτσια που περίμενα και είχα πει από την αρχή ότι εσύ θα τα πας καλά, εσύ θα τα πας καλά και εσύ θα τα πας καλά, τελικά πάλι άλλαξαν τα δεδομένα. Κοριτσάκια μου, είστε τελική δεκάδα, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Γυρίσαμε σπίτι μετά το μάθημα και όπως πάντα σκέφτομαι μέσα μου και λέω, μη σκέφτεσαι τι μπορεί να κάνει το Next Top Model για σένα, αλλά εσύ τι μπορεί να κάνεις για το Next Top Model. Κορίτσια! Είσαστε έτοιμες για πολύ, πάρα πολύ sexy poses. Θέλω model sexy Victoria Secret Passarella, το έχουμε? Με αυτό μπορείς. I like to move it. Κοιτάξτε εδώ πώς γίνεται το βίντεο κλιπ. Yes. Yeah, I be there, I be. I'm the gonna come and you see me. Έπαθα σοκ. Γυρνώ το κεφάλι μου και τι να δω. Τσουμπάι, αγκομαία. Τσουμπάι, αγκομαία. Την άλλη ανθρωποφάγω. Τσουμπάι, αγκομαία. Τσουμπάι, αγκομαία. Τσουμπάι, αγκομαία. Αγκομαία. Από ποια φίλη είπαμε ότι είναι? Ξυπνήσαμε και είδαμε ένα γράμμα που
Του έλεγε τι θα πάτε πουθενά χωρίς τα μπουκ σας. Και βρήκαμε πάνω στο τραπέζι τα μπουκ μας με τις φωτογραφίες που έχουμε κάνει. Χαίρομαι πάρα πολύ που τις βλέπω όλες μαζεμένες τις φωτογραφίες και είχα ένα μπουκ σαν όλα τα μοντέλα. Αυτό που με έκανε να χαρώ όταν είδα το μπουκ μου είναι η πρώτη μου φωτογραφία στην οποία έχω τα νυχάκια μου, έχω τα μαλάκια μου, έχω τέτοια φρεσκάδα και τέτοια λάμψη. Τα μάτια μου δηλαδή εκπέμπουνε, τι ξέρω, μια πολύ μεγάλη σιγουριά. Και στις άλλες φωτογραφίες βέβαια, απλά στις άλλες φωτογραφίες επειδή έχουν κρυθεί, τις βλέπεις λίγο και με άλλο μάτι. Συνειδητοποιώ ότι το next model με άλλαξε. Με έκανε άνθρωπο να φαίνομαι της ηλικίας μου, γιατί το πέρα φαίνομαι πιτσιρικαρία. Πολύ σωστή τελικά η αλλαγή, μου αρέσει πάρα πολύ. Και βλέπω και το πώς έχω αλλάξει από το, στον τρόπο που ποζάρω. Δηλαδή, αυτό δεν θα το έκανα τώρα. Δεν θα καθόμουν έτσι, όσο αδύνατη και αν είμαι, γιατί δεν θα κολακεύει καθόλου το σώμα μου. Εξταθμό. Είσαι σχολείο για μένα. Αφού πήραμε τα μπουκ μας, φύγαμε από το σπίτι για να πάμε να συναντήσουμε τη Βίκη. Το μόνο μου άγχος τώρα εμένα είναι το ότι πίσω στις φωτογραφίες μου έχω γράψει διάφορα. For example, μαντινάδες. Εύχομαι μόνο να μην το πάρουν χαμπάρι, γιατί θα τα ακούσω πάλι. Αλλά τι, κακό είναι να γράφεις μαντινάδες. Κριτικό που λέει, είμαι και από την Τουρλωτή και θα το δείχνω και θα το γράφω και θα το λέω. Γεια σας, κορίτσια. Γεια σας. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε το εξής. Θα σας εξηγήσουμε πώς ακριβώς θα πρέπει να πηγαίνετε στα castings. Τι ακριβώς πρέπει να κάνετε. Τι να φοράτε, πώς να είναι η συμπεριφορά σας. Μετά από εδώ, θα πάτε σε ένα πραγματικό casting. Και όποια είναι αρκετά καλή, θα πάρετε δουλειά. Πρέπει να είστε ο εαυτός σας. Γλυκές όσο πρέπει, χωρίς υπερβολές. Ο χρόνος σε αυτή τη δουλειά είναι χρήμα. Ένας casting director για οποιαδήποτε δουλειά σας έχει καλέσει, έχει 200 κορίτσια να δει. Αν εμφανιστείτε με έναν τρόπο που είναι υπερβολικός, θα σας θυμάται πάντα έτσι και δεν θα σας ξανακαλέσει ποτέ σε κανένα άλλο casting. Πρέπει λοιπόν να είστε ουδέτερα ντυμένες, ουδέτερα βαμμένες και να μην κρύβετε τα φυσικά σας χαρακτηριστικά και τη φυσική σας ομορφιά. Δεν πάτε να δείξετε κάποιο στυλ εκεί. Πάτε απλά να εμφανιστείτε ως ένας καμβάς ουσιαστικά, στον οποίο ο άλλος μπορεί να δουλέψει επάνω. Πρέπει να είστε καθαρές πάντα. Να έχετε κάνει μπικίνι γιατί μπορεί να το ζητηθεί, να βάλετε μαγιό γιατί θέλουν να δουν το σώμα σας, να είναι καθαρά τα άκρα σας, να είστε λουσμένες, φρεσκολουσμένες. Όσον αφορά τη συμπεριφορά σας, το φιλικό είναι πάντα το θεμητό. Όταν δεν πάτε σε μια διαφημιστική καμπάνια, που εκεί επενδύονται πάρα πολλά χρήματα και πιο πολλά χρήματα από όλους τους τομείς, εκεί πρέπει να φαίνεστε ακριβές, απλησίαστες. Τι θέλω να πω με αυτό. Όχι απαραίτητα να φοράτε τζιν που κάνει 1000 ευρώ και φανελάκι που κάνει 3000 ευρώ, αλλά να τα συνδυάσετε τόσο σωστά που να φαίνεστε ακριβές. Πρέπει να είστε επαγγελματίες και να δείχνετε στον άλλο απέναντί σας ότι αξίζει να επενδυθεί πάνω σε μένα αυτή η δουλειά. Εντάξει, κορίτσια. Λοιπόν, θέλω να πάτε τώρα έξω και μία-μία θα έρχεστε μέσα, σαν να έρχεστε σε πραγματικό casting. Εμείς θα σας ρωτάμε ερωτήσεις που ρωτάνε συνήθως σε όλες τις διαφημιστικές και στα γραφεία casting μπορούν να πάτε. Γεια σας. Hello. Hi. Με κομπλάρανε πάρα πολύ, το περίμενα, βγαίνω. Περιμένω να μιλήσω ελληνικά. Και μου κάνουν hi. Και λέω από μέσα μου, oh. Hi. What's your name? My name is Christine Pantelidi. Where do you come from? I'm from Greece. How tall are you? I'm 18 years old. And what's your measurements, please? I beg your pardon? Your measurements. I don't understand you. Bust, waist, hips. I don't know. You don't know. Okay. Tell us a bit about yourself. Who have you worked with? What photographers? Have you done any jobs? I don't speak English very well. Do you speak any other languages? Greek. Greek, and that's it, right? Yes. Okay. Το μπάτσα. Το μεταξύ ξέρω αγγλικά, αλλά κόμπλα ξέρω. Δεν ξέρω και άπτεστα, αλλά κόμπλανα τόσο πολύ που ούτε αυτά που ξέρω δεν μπορούσα να πω. Πήγαινε στην άκρη να μας περπατήσεις λίγο. Έχετε ένα συγκεκριμένο περπάτημα που θέλετε. Θέλουμε να μας περπατήσεις λίγο στο κουτσίο. Γιατί πηγαίνεις τόσο σιγά? Γιατί δεν ξέρω τι φόρεμα μπορεί να έχω. Ναι, αλλά τώρα δεν έχεις φόρεμα όμως, είσαι μόνη σου. Ο τρόπος που είσαι ντυμένη δεν μ' αρέσει. Ναι. Έτσι, φαίνεται λίγο πρόχειρος,
Σαν να φόρεσες κάτι να πας να ψωνίσεις το περίπτερο, ας πούμε. Ό,τι βρήκα μπροστά μου και ναι, έφυγα. Ό,τι βρήκα μπροστά σου, αυτό φαίνεται. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να δω κάτι πιο στυλάτο. Μπορούμε να δούμε τις φωτογραφίες σου. Τον κήπο μου καθίζει, μα δεν τσιπέζω παλωθιά γιατί τον ομορφίζει. Είναι δυνατόν να έχεις γράψει πράγματα πίσω στις φωτογραφίες και να πας στο casting με αυτά. Ω, δεν ξέρω τώρα. Μαύρο που κάνεις αφορούν όσοι βαστούν πιστόλι, γι' αυτό και στα Ζωνιανά μαύρα φορούνε όλοι. Νόμιζα αυτές τις φωτογραφίες ότι δεν θα τις χρησιμοποιήσουν για το που. Δεν τα γράψα. Να σου πω και εγώ μια μικρή παροιμία. Ό,τι του φανεί, του ρωτώ στη φανεί. Μα ντυνάδες πίσω στις φωτογραφίες σου. Μα δεν ήξερα ότι αυτή τη φωτογραφία θα μπει στο book μου. Η συγκεκριμένη. Ναι. Νόμιζα και πού θα μπει καλά η φωτογραφία. Έχει δει ποτέ άνθρωπο να γράφει πίσω από τι φωτογραφίε του σημειώματα. Αμάν πια. Μια μαντινιάδα είχα πίσω από τη φωτογραφία μου και το κάνουν πάλι θέμα. Με όλη την καλή τη διάθεση μπήκα και μου την κάνανε μαύρη. Δεν έκλεψα τη δουλειά. Ήθελα να με πετάξει μέσα από τι κλωτσιέ. Γιατί. Εγώ σε αποχωρήσα και δεν έχω τι να κάνω όταν τον τελειώνουμε. Μετά κάθομαι σε ρόλο και φωτογραφία. Πού να φανταστώ θα πάρουν συγκεκριμένη φωτογραφία να τη βάλουμε μέσα. Πες μας λίγο για τον εαυτό σου. Εγώ γεννήθηκα στη Ρωσία. Mm-hmm. Μετά ήρθα με τη μαμά μου στην Ελλάδα. Μου αρέσει πολύ εδώ. Την έχω βρει, πώς να σας το πω. Όταν σου λέει ένας πελάτης, πες μου για σένα, δεν λες για τη μαμά σου που ήρθατε στην Ελλάδα και τι ωραία που είναι η Ελλάδα. Λες, μου αρέσουν τα μακαρόνια, έχω δύο σκύλους, έχω ένα τρομερό φορά που φοράω κάθε μέρα και μου αρέσει να χορεύω hip hop. Ενδιαφέροντα πράγματα που έχουν πλάκα. Πώς πας έτσι στα κάστη? Δεν ξέρω, δεν είμαι καλά. Τι έχεις, μαρακή? Αγχώθηκα. Με το κάστη? Ναι. Λέω εντάξει ότι δεν έχω ντυθεί σωστά και τέτοια. Δεν έχω βαφτεί σωστά. Τα νύχια μου είναι βαμμένα και δεν μπορούσα να τα ξεβάψω. Όχι, οι άλλες τα ξεβάψαν, εγώ δεν μπορώ να τα ξεβάψω. Είσαι σίγουρη ότι δεν έχει συμβεί κάτι άλλο? Όχι, τίποτα, αλήθεια. Ωραία, ευχαριστώ. Και εγώ. Καλή επιτυχία στο κάστη. Κορίτσια, αυτό ήταν ένα μάθημα casting για το πώς θα πρέπει να συμπεριφέρεστε, πώς θα πρέπει να είναι η εικόνα σας, πώς θα πρέπει να είναι τα book σας, όλη αυτή η συζήτηση που κάναμε πριν. Από εδώ και στο εξής θα ξεκινήσετε να πηγαίνετε σε επαγγελματικά castings, επίσημα. Και μάλιστα μόλις φύγετε από εδώ θα πάτε για το πρώτο σας casting στο περιοδικό Madame Figaro. Πηγαίνετε λοιπόν στο Madame Figaro και δείξτε τους ποιες είστε. Όλες για το casting του Madame Figaro? Ναι. Καθίστε και θα σας ειδοποιήσουμε. Ευχαριστούμε. Ναι. Να περάσει η πρώτη κοπέλα, παρακαλώ. Είναι το πρώτο casting. Δεν ξέρω ακριβώς τη διαδικασία. Τώρα εντάξει, τα κιλά τα έχουμε. Πιστεύω τουλάχιστον στη συμπεριφορά μου και όλα αυτά θα τα καταφέρω. Βασικά... Ναι. Υπάρχει ένα προβληματάκι. Ναι. Συνήθως τα νούμερα είναι πάρα πολύ μικρά. Και επειδή έχουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο στο μυαλό μας, είναι για μια φωτογράφηση μόδας και νομίζω ότι έχει λίγο παραπάνω βάρος. Ναι, χάνω ακόμα, ναι. Α, είσαι σε αυτό το στάδιο. Ναι, είμαι στο στάδιο, χάνω ακόμα. Συγγνώμη, αλλά... Δεν πειράζει. Δηλαδή να ήταν κάτι σημαντικό που να κρίνει τη ζωή μου από εκεί, βεβαίως και θα με νοιάξει. Ήμουνα έτσι σε κρίσιμη φάση όταν ήταν να μπω στο Next Top Model, όχι σε ένα casting κάτι για δύο σελίδες, τρεις, που θα περάσει το εξώφυλλο και θα φύγει. Έχεις ξαναδουλέψει ως μοντέλο? Έχεις κάνει κάποια φωτογράφηση στο παρελθόν? Είναι η πρώτη φορά τώρα στο Next Top Model που έχω κάνει. Α. Για κάνε πως κρυώνεις. Okay, εντάξει. Θα μας περιμένεις λίγο, θα μας αφήσεις το βιβλίο σου, θα σε ξεφωνάξουμε μετά. Να δούμε το book σου. Βεβαίως. Έχει ξανά, δεν ξέρω. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι θέλουμε να κάνουμε ένα editorial μόδας. Έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο concept στο μυαλό μας. Και είναι λίγο δύσκολο από το book να αποφασίσεις. Γι' αυτό είμαστε λίγο προβληματισμένες. Να χρειαζόμαστε πολύ πιο απλά πράγματα. Θα ήθελες να καθίσεις λίγο στην καρέκλα, να κάνεις κάτι, να... Προσπάθησα να καθίσεις λίγο άνετα.
Αλλά φαντάσου ότι είναι ένα editorial μόδας για ένα γυναικείο περιοδικό lifestyle. Οπότε δεν θέλω να είναι πολυστημένο, θέλω να είναι κάτι αυθόρμητο, σαν να κάνεις μόδα. Σε γυναικείο περιοδικό, όχι σε αντρικό. Όχι, πώς θα ήσουν στην ηλικία σου έτσι όπως είσαι μικρή και πάρα πολύ, ναι, πώς θα περίμενες στο γιατρό, ας πούμε. Είναι κάποιος απέναντί σου, ας πούμε συνήθως όταν φοράς ένα παντελόνι δεν κάθεσαι σαν γυναίκα, δεν ανοίγεις τα πόδια σου και κάθεσαι έτσι και τον κοιτάς, κάθεσαι πιο φυσιολογικά. Πώς θα σε βόλευε. Οκ, εντάξει. Και τι δεν μου είπαν. Δεν μπορεί να είμαι πολύ συγχυσμένη, πολύ τσαντισμένη. Ναι, γιατί όμως. Θέλω να μπαίνω μέσα. Γεια σας, γεια σας. Πώς σε λένε, Χριστίνα. Ωραία. Το μπουκ σου παρακαλώ, το δίνω. Βλέπουν τις φωτογραφίες. Σου πιάνει νευρικό γέλιο. Μου είπα να κάτσω χαλαρή. Και εγώ γενικά όταν κάθομαι χαλαρή ανοίγω και λίγο τα πόδια μου. Δεν κάθομαι σταυροπόδι. Τι θέλει να πιάνει τέτοια. Θέλουμε, εντάξει, να είσαι φυσική. Μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο. Ναι. Κάτι έτσι πιο φυσικό, σαν να σου είναι μόνος. Ότι δεν είμαστε εμείς εδώ, ότι δεν μπορείς. Καλά, νιώσα άρατα. Κράτα το σαν να πας βόλτα. Πόσο το κράτα είναι. Οκ, ήθελα, νομίζω ότι είναι πιο δύσκολο αυτό που ζητάμε. Ήταν η πρώτη αποτυχία. Όχι αποτυχία, μην το λες αυτό. Περίμενα. Θα κάτσεις να στεναχωρηθείς και να στεναχωριέσαι κάθε φορά που γίνεις σε casting. Στεναχωριέσαι. Εμένα δεν μπορεί να την κάνεις, κάνουμε τη μία. Θα μπορούσες να κάνεις, να σε βλέπαμε την πόζα που κάνει η Καγιά από πίσω. Έχεις ξανακάνει φωτογράφηση. Εκτός από τις δουλειές που βλέπετε, όχι. Εντάξει, σας το πολύ. Ευχαριστώ. Είσαι εδώ, μπορεί να σε ξανά μπορεί να σε ξαναχρειαστούμε. Λίγο. Φυσικά. Ωραία. Βασικά, εγώ αυτό που θα σου πω είναι ότι μου αρέσει πολύ. Αλλά και έχεις πάρα πολύ ωραίο σώμα. Αλλά δυστυχώς, έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο κόνσεπτ για το editorial που θέλουμε να κάνουμε. Και δυστυχώς δεν κάνεις για αυτό το κόνσεπτ. Αλλά είσαι πραγματικά πολύ όμορφη. Ήξερα ότι δεν θα με παίρνανε, ότι δεν θα ταιριάζα με το κόνσεπτ. Γιατί γενικότερα τα Madame Figaro που έχω ξεφυλίσει εγώ τα ελληνικά παιδικά, δεν έχω δει ποτέ να παίζει τέτοιο κόνσεπτ editorial για έγχρωμη κοπέλα. Εντάξει, κάθισε όπως μπορείς εσύ πιο άνετα, σαν να ποζάρεις το φακό. Δηλαδή, βρες εσύ έναν τρόπο που σου αρέσει. Χωρίς να γελάς. Να κρατήσουμε τον μπούξο για να το ξαναδούμε μετά. Σε λιγάκι, θα σε δω. Ωραία. Μπορείς να περπατήσει λίγο να σε δούμε. Φυσικά. Θέλετε κάποιο συγκεκριμένο είδος περπατήματος. Όχι, νομίζω. Βασικά θα θέλω να είσαι λίγο πιο χαλαρή. Μου φαίνεται λίγο στημένο. Αυτό που βλέπω τώρα. Εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Θεωρώ ότι δεν με διαλέξανε γιατί με είδαν λίγο 80's, λίγο στημένη. Αυτό που μου έμαθε αυτό το casting είναι απλά για άλλη μια φορά να καταλάβω ότι κάνω σκληρές πόζες, πολύ στημένες και μπράτσι μαλακό όσο κι άλλο. Κορίτσια, διαλέξαμε εσά στις 4 για να κάνουμε ένα editorial στο τεύχος Ιανουαρίου. Του Madame Figaro. Νομίζω είναι η πρώτη ευκαιρία για εσάς να κάνετε ένα editorial. Δεν έχει καμία σχέση με αυτά που κάνατε ως τώρα. Δεν θα κάνετε τίποτα από αυτά που έχετε κάνει ως τώρα. Σκεφτείτε το αυτό. Μπορείτε να ξεφυλίσετε και το Madame Figaro λίγο για να δείτε πώς το Madame Figaro θέλει τη γυναίκα. Όμως να σας θυμίσω ότι δεν μπορεί να γίνει φωτογράφηση και με τις 4. Δηλαδή θα επιλέξουμε ή μία ή δύο κοπέλες στο πολύ. Γιατί πρέπει να είναι όλο το team της φωτογράφησης που θα αποφασίσει. Καλή επιτυχία, τέλος πάντων. Γεια σου, Μόνικα. Γεια σου, Γρηγόρη. Σήμερα θα δούμε ένα έντονο look όπου θα τονίσουμε τα μάτια σου για μοιραίο βλέμμα και πλούσια σακώδη χείλη. Τέλεια.
Αφού έχουμε εφαρμόσει το δέρμα σου το νέο Dream Creamy Foundation της Maybelline New York και έχουμε τονίσει τα μάτια σου με την παλέτα Purple Drama από τη νέα σειρά σκιών της Maybelline New York Silk Glam, περνάμε να τονίσουμε τις βλεφαρίδες σου. Ωραία. Γνωρίζεις τη νέα μάσκαρα Pulse Perfection? Απλά πατάς το κουμπί και με 7.000 δονήσεις το λεπτό κάνει ό,τι δεν κάνει το χέρι σου. Wow. Για πλούσια σαρκώδη χείλη, επιλέγουμε την απόχρωση 175 από την σειρά Color Sensational της Maybelline New York. Με την Pulse Perfection μάσκαρα και το κραγιόν Sensational, το αποτέλεσμα είναι πραγματικά εκπληκτικό. Καλημέρα, κορίτσια. Καλημέρα. Λοιπόν, ο φωτογράφος μας είναι ο Δημήτρης Σκουλός. Από τις τέσσερις κοπέλες σας θυμίζω ότι θα μείνουν οι δύο για το editorial που θα κάνουμε σήμερα. Λοιπόν, η κάθε μία θα βάλει από ένα outfit και μετά θα κάνουμε την τελική επιλογή μαζί με το Δημήτρη. Καλώς. Μαρία, Μαρία. Βγήκαμε μια στιγμή, Μαρία. Θες να ρίξεις την κουκούλα πίσω λίγο, με δυο σου χέρια, έτσι. Δεν σηκώσεις το μαλλιά λίγο. Okay. Μια διαστροφή, σε παρακαλώ. Είστε τέσσερις και θα φωτογραφηθούν οι δύο. Και αποφασίσαμε ότι σήμερα θα φωτογραφήσουμε την Μαρία και την Ιωάννα. Λοιπόν, βγάζετε όλες τα ρούχα βέβαια και ξεκινάμε το make-up μαλλιά. Δεν κοιτάς έτσι, τι έπαθες. Και λίγο καιρό θα τα πάρεις με μόλι πάρεις. Δεν μπορώ να τα πάρω μόλι πάρεις, γιατί τα βρύδια μου έχουν ιδιαίτερο χρώμα και είναι γκρι. Δεν είναι μαύρα, ούτε καφέ. Οι ανάγκες και οι αποφάσεις μας ήταν έτσι ώστε να έχουμε το δυνατό βλέμμα χωρίς τα φρύδια. Δεν μπορώ να πω ότι χαίρομαι κιόλας που θα γίνει εντελώς άσπρο και θα έχω φρύδια, γιατί αισθάνομαι ότι το βλέμμα μου τονίζεται περισσότερο με τα φρύδια μου. Αλλά εντάξει, αφού αυτές είναι οι ανάγκες της δουλειάς, θα τα βάψουμε. Και θα τα ξαναβάψουμε, θα τα ξεβάψουμε. Τίποτα να ράψουμε, δεν γίνεται. Το στόμα σου θα ράψουμε, άμα συνεχίσει να είναι πολύ ωραίο νυχτό. Ποτέ. Δεν σε θέλω σεξι. Ποπό, δεν με ενδιαφέρει τώρα. Ερώτα μου. Είμαι όπως είσαι. Τέλεια. I can see myself coming. Βάψαμε τα φρύδια, αλλάξαμε το look μου, τα ρούχα είναι τέλεια. Γίναμε εντελώς διαφορετικές και εγώ και η Μαρία. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Αυτό είναι ούτως ή άλλως και το ωραίο της φωτογράφησης, ότι μεταμορφωνόμαστε. Έχω δει μοντέλα που δουλεύουν χρόνια που έχω δυσκολευτεί πιο πολύ από τις δυσκολευτικά αυτές τις κοπέλες. Κοπέλες ήταν πρόθυμες ή κάνανε ακριβώς αυτό που ήθελα. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος. Μωρό μου. Άγγελε μου, όμορφε. Μωρό μου, γιατί ακούγεις τόσο καλά? Δεν μπορώ να σε ακούω έτσι, όμως, αλήθεια. Μια χαρά είμαι, άρα μια χαρά είναι η ζωή μου. Πότε τελειώνει? Έχω ακόμα. Εντάξει, επειδή μετράω, ξαναμετράω και δεν μου βγαίνουν οι εβδομάδες. Εντάξει, μην αγχώνεσαι. Μην αγχώνεσαι, αυτό σου λέω δεν είναι πολύ. Μωρό μου, μου λείπεις πάρα πολύ, να το ξέρεις. Και τότε να κλείσω τώρα. Μπαμπάκα μου, πώς είσαστε? Πολύ καλά, τι να ακούσω τη φωνή σου. Κι εγώ ήθελα να σε ακούσω πάρα πολύ, ρε μπαμπάκα.
ευχαριστώ. Σε σκέφτομαι πάρα πολύ, ρε παπά. Μου έχεις λείψει. Ναι, μου λείπει πολύ, αγάπη μου. Σε αγαπάω πολύ, 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 πολύ. Και φιλιά και στη μαμά, να της πείτε την αγαπάω και θα μιλήσουμε μάλλον σε μια εβδομάδα. Έλα, Λευτεράκη μου. Έλα, για να τι κάνεις. Καλά είσαι. Καλά, με μια χαρά. Διαβάζεις. Ναι, ρε, κάθε φορά το ίδιο μου λες. Ναι, ναι, γιατί το έχω άγχος, γι' αυτό. Ναι, τέλος. Έχεις παλαδικές φέτος. Εντάξει. Α, σε κατάλαβα. Όχι, ρε, αλήθεια, διαβάζω, ναι. Α, εντάξει. Να μας βγάλεις σας προπρόσωπος. Ναι. Λευτεράκι μου, μου ήρθεις. Και εμένα, Ριώνα, και εμένα. Άντε, θέλω να έρθεις. Θέλω να έρθεις να κάνεις μια βόλτα το σχολείο μου. Να κάνω, ξέρεις, για μόστα, ρε παιδί μου. Όταν έρθεις, το καλό. Εντάξει, εντάξει. Κορίτσια! Παιδιά, το γραμματάκι είναι πολύ ωραίο. Αφού μπήκατε στο χορό, θα χορέψετε! Να είστε έτοιμες στις 10! Let's dance! Σήμερα, βάζει την κάρτα. Πάμε να χορέψουμε. Και θέλω πάρα πολύ. Θέλω να πάω να ξεδώσω. Θέλω να πάω να βγάλω ό,τι έχω και δεν έχω πάνω στο χορό. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο χορός. Το μόνο που θα με ξενερώσει είναι να είναι κανένα τουρκομπαρόκ τσιφτετέλι έτσι ντένια. Και θα ξεράσω. Σιγά μου κάνουν τη χάρη να είναι τσιφτετέλια και τέτοια. Σίγουρα θα είναι κάτι R&B. Εντάξει, τι να κάνουμε. Από το τίποτα πιστεύω θα περάσουμε ωραία. Και εύχομαι να έχει και έναν υπέροχο πανύψηλο. Γεια σας! Τι κάνετε, καλά? Ωραία. Είμαι ο Λουκάς Κοσμίδης, χορογράφος, χορευτής και σήμερα ήρθα να συνεργαστούμε μαζί λίγο το modeling και ο χορός, γιατί έχουμε πάρα πολλά κοινά στοιχεία, ρυθμός, πόζες, περπάτημα, ύφος και θέλω να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για ένα μοντέλο να ξέρει πώς να κινείται. Okay. Είσαστε έτοιμες να ξεκινήσουμε? Yeah. Ωραία, πρέπει να είσαι πολύ ασφαλής όταν κατεβαίνεις κάτω και να ξέρεις να μην πέσεις. Ωραία. Προσπαθούμε να το αποφύγουμε λίγο αυτό γιατί είναι... Οκ. Okay. Σεξι, θέλουμε σεξι. Είναι λίγο ρίσκο, okay, να κοντέψεις τόσο πολλά σε κάποιον. Right? Τόσο πολλά. Ναι, είναι λίγο ρίσκο να είσαι σε αυτή τη φάση. Αλλά είναι ωραίο. Okay. Γίνει απ' την άλλη τώρα. Βλέπεις, ήδη είναι πόζες, αλλά μπορείς να είναι σαν χορογραφία. Σου είναι α, σχ, α. Και από εδώ μπορείς να πας άνετα μπροστά. Α-α. Όταν λύστρησε, γέλασα. Αυτό ήταν πιο πολύ για άμυνα, γιατί δεν ήθελα να καταλάβει ούτε ο Λούκας, αλλά ούτε και τα κορίτσια το ότι έχω πρόβλημα. Πόναγα, αλλά ήθελα να το κρύψω. Και τώρα ήρθε η ώρα η αντιδοκιμασία. Θα σας δείξω εγώ μια χορογραφία, θα πρέπει να τη μάθετε όσο καλύτερα μπορείτε και η νικήτρια θα πρωταγωνιστήσει σε ένα βίντεο κλιπ! Βίντεο κλιπ! Wow, είναι το όνειρό μου να κάνουμε βίντεο κλιπ! Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά περιμένω μπρος και χτυπάω την πόρτα δύο φορές. Boom, boom, okay. Let's go! Κανονικά από την αρχή, οκ. Κουραστήκατε? Χτύπησες. Γιατί? Δεν ξέρω. Τώρα το πάθες ή από πριν ήταν? Από πριν. Μέσα το νιώθω κι εγώ. Ω,
όλες είστε τραυματισμένες, ε? Επειδή ήμουν αθλήτρια για χρόνια και έκανα πρωταθλητισμό στο τένις, κατά καιρούς είχα διάφορους τραυματισμούς στα πόδια μου, ίσως και γι' αυτό να ένιωσα ενόχληση. Παρ' όλα αυτά όμως εγώ δεν θα τα παρατήσω, θα συνεχίσω. Φοβάσαι. Δεν θέλω να το πω. Δεν θέλω να... για τα πόδια μου, αλήθεια, τα έχω τσακισμένα. Σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις κάτι γι' αυτό. Μα το ακούς αυτό. Λόγω του ότι έκανα τζούντο στους αγώνες το... είχα χτυπήσει άσχημα το πόδι μου και επειδή είχα και δύο τροχιά με μηχανή, το ζόρισα αυτή τη στιγμή και πονάει πολύ. Παρότι πονάω, θα την κάνω τη χορογραφία. Δεν λυγίζω τόσο εύκολα. Θα κάνετε τη χορογραφία όσο καλύτερα μπορείτε. Θα περνάω εγώ από δίπλα σας. Σε αυτή που θα αγγίζω στο χέρι, θα βγαίνει στο πλάι, εκεί. Η τελευταία που θα μείνει είναι η νικήτρια. Στεναχωρέθηκα πολύ, πάρα πολύ. Το ξέρω ότι δεν ήμουν η καλύτερη, αλλά τουλάχιστον ήθελα να προσπαθήσω για το καλύτερο. Αν δεν είχα αυτό το πρόβλημα με το πόδι μου, ρε γαμώτο. Ήξερα ότι δεν πρόκειται να κερδίσω, γιατί δεν είμαι καλή στο να μάθω τη χορογραφία. Είμαι πιο πολύ του improvise style. Και δεν πολύ προσπάθησα, γιατί ήξερα ότι δεν θα κερδίσω. Προσπάθησα πάρα πολύ, παρόλο που είχα χτυπήσει το πόδι μου. Τουλάχιστον δεν με έβγαλε έξω κατευθείαν. Συναχωρήθηκα λίγο τόσο νωρίς, ήθελα να μείνω κι άλλο. Όμως έχανα συνέχεια τα βήματά μου στο τέλος. Πάμε, πάμε, πάμε! Να μείνω μέχρι την πετάδα. Και σε R&B κιόλας. Όχι, να ήταν τσιζιτέλη να πούνε. Μπράβο μου. Έλα, χαλάρωσε. Η αλήθεια είναι ότι ξενέρωσα πάρα πολύ άσχημα που με έβγαλε έξω ο Λούκας. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Γιατί προσπαθούσα και ήθελα πραγματικά να κερδίσω. Και έδωσα τον εαυτό μου. Πραγματικά έλειωσα το κορμί μου. Ομολογώ ότι δεν έχω συνηθίσει να χορεύω τόσο πολύ και τόσο έντονα συνεχόμενα. Κουράστηκα πάρα πολύ και ήθελα τόσο πολύ να είμαι μέσα και να συνεχίζω. Δεν ήθελα να φύγω γρήγορα. Χάρηκα πάρα πολύ που κέρδισα, μετά από επαναλημμένες χορογραφία. Αυτό δεν το έχω ξανακάνει ποτέ. Χάρηκα πάρα πολύ για τη φίλη μου. Δεν είναι δά και μικρό πράγμα να κερδίσει τη συμμετοχή σου σε ένα βίντεο κλιπ. Απ' την άλλη όμως είμαι πολύ αγχωμένη με το πόδι μου για το τι θα γίνει, γιατί
Κάθε μέρα κάνουμε πασαρέλες, δύσκολες φωτογραφίσεις και κρινόμαστε από όλα αυτά. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να συνεχίσω έτσι δυναμικά, ας πούμε, μέσα στο παιχνίδι. Είναι πολύ δύσκολο. Και πραγματικά αυτό με φοβίζει πάρα πολύ. Μετά τη δοκιμασία του χορού, γυρίσαμε στο σπίτι όλες πτώματα. Εγώ ήμουν η πρώτη που άνοιξε την πόρτα και μας περίμενε μια μεγάλη έκπληξη. Και φυσικά ορμήξαμε όλες. Είχε μια πολύ άσχημη μέρα σήμερα. Χτύπησε το πόδι της. Κρίμα για την κοπέλα, γιατί έχασε την ευκαιρία να διαγωνιστεί σε αυτή τη δοκιμασία. Πόνογε, έκλαιγε, τριλπήθηκα. Το πρωί πήραμε ένα γράμμα που μας ενημέρωνε για τη φωτογράφηση της εβδομάδας. Το γράμμα αυτό έλεγε: «Σε αυτή τη φωτογράφηση πρέπει να σκαρφαλώσετε στο νούμερο 1 το τζάρτς». Αν έχει να κάνει κάτι με σκαρφάλωμα, δεν ξέρω αν θα αντέξουν τα γόνατά μου να το κάνουν αυτό. Και δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Και έχω αγχωθεί πάρα πολύ γι' αυτό. Καλημέρα, κορίτσια. Καλημέρα, Τάσο. Σήμερα, όπως έχετε καταλάβει, είστε σε ένα καταπληκτικό φωτογραφικό στούντιο, γιατί σήμερα είναι η μέρα της φωτογράφησης. Αλλά σήμερα η φωτογράφηση έχει μια τεράστια ιδιαιτερότητα. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε εκρηκτικό χαρακτήρα, ασύλληπτα πρόσωπα, σεξι κορμιά, να υποδηθείτε κάποιους άλλους, όπως τις μεγαλύτερες μουσικές ντίβες του πλανήτη. Οι φίλοι μας στη Vodafone έχουν ένα πρόγραμμα που λέγεται Music Unlimited και έχουν σπονσοράρει κατά καιρούς μερικές από όλες αυτές τις μεγάλες ντίβες. Εσείς σήμερα πρέπει να αποδείξετε ότι είσαστε πολύ μεγαλύτερες ντίβες. Ξεκινάμε. Μόνικα, σήμερα θα είσαι η Lady Gaga. Χριστίνα, θα είσαι η Amy Winehouse. Αθηνά, σήμερα θα είσαι η αγαπημένη μου, Κάιλι. Ιωάννα, η Κέιτι Πέρι. Μαρία, the queen of them all, η Μαντόν. Νάιλα, η ασύλληπτη θεά, Beyoncé. Ντένια, εσύ θα είσαι κάτι που δεν το έχει ζήσει καν. Δεν ήσουν ούτε καν γεννημένη όταν βγήκε. Η Ντέμπι Χάρι. Μόλις μου είπε ο Τάσος ότι θα είμαι η... Η Ντέμπι Χάρι. Αυτή, πώς τη λένε, ενθουσιάστηκα. Δεν την ξέρω την κυρία, αλλά πιστεύω να με βοηθήσει λίγο ο Τάσος. Τη λένε κάπως... Ντέμπι Χάρι. Ραμόνα, σήμερα θα είσαι... Ο μεγαλύτερος στάρ του πλανήτη ever, ο Μάικλ Τζάκσον. Δήμητρα, θα αλλάξεις τόπο καταγωγής, θα πλησιάσεις πολύ κοντά στην Άιλα
Γιατί σήμερα, Δήμητρα, εσύ θα είσαι η Ριάννα. Σε Ράινα θα είσαι ο Τζιν Σίμονς από τους Kiss. Το θέμα αυτό ήθελα έναν πολύ ιδιαίτερο φωτογράφο. Σας τον έχω έκπληξη. Πηγαίνω να τον φέρω. Θέλω να δείξετε τον καλύτερό σας σε αυτό και να τον κάνετε να γονατίσει. Τα λέμε σε λίγο. Γιατί κρύβεται, δεν μας είναι κατευθείαν. Κάνε διάσημο. Ξέρουμε. Κορίτσια. Για σήμερα ο φωτογράφος σας θα είμαι εγώ. Γρήγορα μαλλιά μακιγιάζ γιατί έχουμε πολύ μεγάλη μέρα μπροστά μας. Γιατί κουτσένεις, Ριάννα? Γιατί έχω τσεκίσει το ποδαράκι μου και είναι πολύ χάλια. Και χθες με τον Λούκας ήρθε και έδεσε. Μάλιστα. Καταλαβαίνεις ότι είσαι η πρώτη. Ναι. Είσαι η Ριάννα. Ναι. Και η Ριάννα στο βίντεο κλιπ, σε ένα σημείο του βίντεο κλιπ της για το Umbrella, είναι στις μύτες των Πουέντ. Έτυχε η μέρα. Είναι η μέρα μου σήμερα. Και θέλω να αλλάξεις τη διάθεσή σου γιατί έχει κρεμάσει το πρόσωπό σου και θα βγεις κακάσκημη. Εντάξει. Δεν θέλω να βλέπω τη Δήμητρα, θέλω να βλέπω τη Ριάννα. Για ανέβα στα δύο πόδια να σε δω. Μείνε, ξυνάπ. Τι, χτύπησες? Σε παρακαλώ πρόσεχε για να σε έχω. Για πάνω κεφάλι, μείνε. Χαλάρωσε Δήμητρα. Φτιάξε ωραία μούρη. Να γίνεις όσο πιο ψηλή και πιο καμαρωτή γίνεται. Τέλειο. Μπράβο. Αγάπη μου, μπράβο, συγχαρητήρια. Μαναράκι, μαναρακουλά, κοριτσάκι. Ναι. Ω, παλάκια, Τη στιγμή που φωτογραφιζόμουν, πόναγα πάρα πολύ, αλήθεια είναι, αλλά προσπαθούσα και να το ξεχάσω τελείως. Σκέφτηκα ότι είμαι μία ντίβα, μία σαν τη Ριάννα. Δεν ένιωθα τίποτα μετά από κάποιο σημείο και ύστερα. Απλά λύγιζε το πόδι μου από μόνο του. Σε μια στιγμή βούρκωσα λιγάκι γιατί μου λύγησε απότομα το πόδι και είπα ότι δεν υπάρχει ούτε να εγκαταλείψει τώρα. Με τίποτα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ό,τι και να γίνει, θέλω πάντα να με κοιτάς γιατί μπορεί από ένα λάθος να βγάλουμε φοβερή φωτογραφία, οκ? Μείνε. Μπράβο. Το πόδι λίγο σπασμένο και το χέρι, μπράβο, τέτοια. Ψηλά το κορμί, μη κοντένεις, ψηλά. Μείνε. Το ότι μου δώσουν υποδοχό το ρόλο ενός άντρα και μάλιστα του Μάικλ Τζάκσον, έχει δύο δυνατότητες. Ή ότι με πιστεύονται πολύ και πιστεύουν ότι θα τα βγάλω πέρα, ή ότι θέλουν να με χαντακώσουν. Έχω να τους αποδείξω ότι μπορώ απλά να τα βγάλω πέρα. Η σου, Ραμόνα, δεν είναι ακόμα σωστή. Τι έχεις πάθει, έχεις αμφωθεί πάλι? Να το κάνεις πιο. Εδώ. Μπράβο. Ωραίο αυτό. Πάμε. Μπράβο. Ωραία, δώσε μου λίγο κίνηση. Είναι. Θέλω όλους νιώ. Όλη την άνθρωπο, μπράβο. Πάμε. Είναι τέλειο! Όταν μπήκα, ένιωσα πραγματικά star. Τέλεια, ένιωθα πολύ ωραία. Τραγούδαγα μέσα μου όλα αυτά τα κομμάτια από την πιο μικρή της ηλικία μέχρι και σήμερα. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Σπάσε το λίγο το χέρι. Εκεί. Χριστίνα, μπράβο. Είσαι Amy. Πάμε. Λίγο μελαγχολή, καμπούρα, ρουφά σκυλιά, ποζάρις, τύπου Billie Holiday, μπράβο, τέλειο.
Ωραίο πρόσωπο να θυμάσαι, ωραία ανοιχτά μάτια. Μπράβο. Λοιπόν, δώσε μου λίγη ψυχή, Μαρία, είσαι κομπλαρισμένη. Πάμε. Εμένα. Εμένα. Βλέπω καταπληκτική φωτογραφία, αλλά δεν βλέπω Μαντόνα. Για πιάσε λίγο τα μαλλιά σου, μπορείς. Με τα δύο χέρια και άνοιξε ο αγώνας. Και πάμε. Φυλά το κεφάλι. Μην κομπλάρεις τώρα, γιατί αν δεν βγει καλή φωτογραφία... Έτσι, αυτά, έτσι, πράγματα, κάντα, μείνε στον αέρα. Μόνη Μαντόνα θέλω. Τέλος. Τι έπαθες. Μαντόνα είναι η πιο απλή πόζα. Κάνει ένα κοίταγμα εδώ. Γιατί βρε μανάρι μου, στα μαλλιά, στο make-up είσαι ίδια. Τώρα που τελείωσε η φωτογράφηση νιώθω πολύ χάλια. Γιατί δεν τα πήγα καλά. Δεν μπορούσα να κάνω τη Μαντόνα, τέλος πάντων. Φοβάμαι ότι ίσως να είμαι η επόμενη που θα φύγει. Το παγωτό θέλω να το βλέπω όχι στη γωνία του. Για κοίτα με. Έτσι. Το μυθιτζούρι δεν το βλέπω καλά. Φαντάσου να πει να από το ρίτσι, ζαχαρωτό, στο αίμα σου κυλάει φράουλα, χυμός φράουλα. Σαν κοριτσάκι που έχει κάνει αταξία, έτσι. Μπράβο, Ιωάννα. Καλά, το κορυφό το είδες, το πρόσεξες μάλλον. Εσύ, Ιωάννα, θα κάνεις. Και ήδη πέρι. Και εγώ έχω μείνει. Και ήδη. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αν είναι δυνατόν. Από πού είναι δηλαδή και δεν την ξέρει. Από άλλο πλανήτη. Μήπως κατέβηκες από κανένα χωριό. Λέω μήπως. Λαχάρα. Χωριό, λες. Οι μισές κοπέλες έχουν πρόβλημα με την Ιωάννα. Και επειδή δεν μπορούν να της το δείξουν, γιατί η Ιωάννα δεν τους δίνει και δικαίωμα, δεν τους μιλάει καν δηλαδή, δεν μπορούν να το πούν σε αυτή και ξεσπάνε σε μένα που έχω καλύτερες επαφές μαζί τους. Τη ζηλεύουν την Ιωάννα, επειδή ξέρουν τον ανταγωνισμό και δεν μπορούν να ξεσπάσουν μπροστά της. Με αποτέλεσμα, θα χτυπάνε εμένα. Κάτι σε τσιφτετέλειο, παιδιά, να έχουμε. Αυτό δεν το έχω. Άντε μορσικιά, άντε με το μικρόφωνο. Μείνε. Δώσε λίγο πιο μπλαζέ, πιο μπλαζέ. Θέλω να βλέπω συνέχεια Ντέμπι Χάρη, καθόλου ντένια. Ροκού, ωραία, tough, wild. Ρούφα λίγο την κοιλιά σου. Πάρε αγκαλιά το μικρόφωνο λίγο και κοίταμε. Δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα βγει από τη φωτογραφία, γιατί τώρα πια είναι μια συνεχή της απογοήτευσης. Πιστεύω ότι είμαι έτοιμη και πάλι για διάδα. Αλλά αυτή τη φορά δεν θα μείνω για να το αντιμετωπίσω. Κάθε εβδομάδα τέτοιο πράγμα δεν αντέχω άλλο. Τι έπαθες. Γιατί είσαι έτσι. Τέλεια. Ναι, φαίνεται, ρε. Κυλήθηκε. Ναι, φαίνεται. Η πίτσου μεγαλώνει. Και το δάκρυ που στάζει εκεί πέρα σαν... Είναι από το βάψιμο, εσύ. Ωραίς, τώρα έχει τίποτα. Ναι, δεν έχει. Σου παλάνε ξανά το μαλλί και είναι αυτό που λέμε drama queen. Μια χαρά είναι. Απλά σε άκουσα να δες κάτι, γι' αυτό εγώ το είπα. Ναι, ναι, είπα κάτι. Δεν ακούσα ακριβώς, είπα κάτι ακούσα. Το πω, εντάξει, δεν είπα. Διότι σε περίπτωση που φτάσει διάδα από μόνη σου, θα φύγει όποια και αν είναι η απόφαση. Για να μην περάσει ξανά το ίδιο. Αυτό ακριβώ. Απλά λέω κουράστηκα με την έννοια. Κάποια στιγμή όλοι θα φτάσουμε εκεί. Ναι, αγάπη μου, απλά εγώ. Ναι, άλλο να φτάσετε εσεί και άλλο να φτάσω εγώ. Απλά εγώ καθαρά ψυχολογικά δεν το αντέχω αυτό. Και δεν είναι θέμα φωτογραφία. Γιατί να σου πω κάτι, γιατί δεν είμαι καλά ψυχολογικά. Ωραία, και εμεί δεν είμαστε καλά ψυχολογικά, όμω θα δίνουμε όλε τι φωτογραφίε. Δεν είμαστε καλά ψυχολογικά. Παιδιά, όχι όλε μαζί, πέσιμο, είναι άσχημο. Και αν έχει κάτι προσωπικό μαζί, μόνο στο για έξω. Όχι τώρα. Δεν ξέρω γιατί το λέω στην Χριστίνα. Ναι, τσαντίστηκα πάρα πολύ, γιατί δεν είναι δικαίω να φεύγει αίρετη, εντάξει. Σε αυτό ναι, τσαντίστηκα πάρα πολύ. Ωραία, δεν σου φταίω όμω εγώ. Δηλαδή, είστε θέση μου πει ότι να ήσουν στη θέση μου, να δεχόσουν ευκαιρία. Αν δεν δεχόσουν ευκαιρία. Εγώ θα φεύγω το κεφάλι ψηλά και θα έλεγα ναι. Εγώ δεν τη δέχομαι, γιατί η πρώτη απόφαση που είχε πάρθει ήταν να φύγω εγώ. Όχι επειδή με είσαι άσχημα η αίρετη. Και εγώ τη το είπα τη φύγει αυτό. Θυμάσαι τη είπα, τη λέω δεν άξιζε να μείνω, θα φύγω. Και μου λέει τι θα φύγει, μου κάνει. Γιατί θα προσπαθήσει. Και τη λέω, οκ, δέχομαι την ευκαιρία και θα προσπαθήσω. Η συμπεριφορά τη Ντένια στην κριτική επιτροπή δεν μ' άρεσε καθόλου. Ήταν σαν να κλάφτηκε, σαν να ζήταγε μια ευκαιρία, σαν να παρακαλούσε. Γενικά κάθε φορά που βρίσκεται στη διάδα, όλα τα ίδια λέει. Θα προσπαθήσω, προσπαθήσω, προσπαθήσω. Δεν φαίνεται πουθενά όμως η προσπάθεια. Εγώ, άμα ήμουν στη θέση τη Ντένια, θα έλεγα, όχι, δεν τη δέχομαι τη δεύτερη ευκαιρία. Ήταν η πρώτη απόφαση να φύγω εγώ, θα φύγω εγώ. Δεν τη δέχομαι τη φωτογραφία. Γεια σας. Άμα θέλετε να διώξετε και την αρετή, δεν υπάρχει τέτοιο. Εγώ θέλω να φύγω. Εγώ τι θα έκανα. Τότε θα έφευγα με το κεφάλι ψηλά. Και δεν θα ήμουν έτσι με το κεφάλι κάτω μέσα στο σπίτι. Δικιά σου άποψη. Εγώ πάντω δεν τη δέχομαι. Ωραία, ρε παιδάκι, μου συγγνώμη, τι δεχόσου. Άμα έχει μείνει διάδα, μην τη δεχτεί. Σου εύχομαι να μην τη δεχτεί. Όταν φτάσει διάδα
και σου πούνε τέτοια να αποχωρήσει. Εγώ προσωπικά, μάλλον το θέλω παραπάνω από σένα και, και δεν έχουμε την ευκαιρία. Δεν φαίνεται. Τι ωραία τώρα, έλα. Ούτε καν τα 3 κιλά που έχεις. Φαίνεται, σε ζυγαριά μου. Ωραία, τέλος πάντων. Θέλει αυτή πιο πολύ από μένα, αν είναι δυνατόν. Εγώ έχω μπει, μπήκα 61 κιλά, έχω φτάσει 57, αυτή μπήκε 62 και είναι 70. Ποια είναι η προσπάθεια που κάνει, θα πει για μένα, που εγώ έχω υπομονή, δεν μιλάω, δεν λαλάω, κάνω τα πάντα, ό,τι μου πούνε και τα δίνω όλα στις φωτογραφίσεις. Που αυτή βγαίνει σαν μπόμπος και σαν μπάλα. Και μου λέει, έχω χάσει 3 κιλά, πού τα έχασα 3 κιλά, πίσω από τα αυτιά, για να το βλέπουμε. Που η γάμπα με τον Πούτι είναι ενιαίο. Δεν το δέχομαι. Πραγματικά έχω τσαντιστεί πάρα πολύ και δεν τη ξαναμιλήσω ποτέ. Για μένα είναι ένα σκουπίδι εντελώς. Δεν το περίμενα να φερθεί έτσι. Μάλλον αυτή έχει περισσότερα κόμπλεξ από μένα. Θα ήθελα να φύγει η Ντένια. Επειδή πιστεύω ότι έχει πάρει τις περισσότερες ευκαιρίες από τους κριτές και πιστεύω ότι προσπαθεί λιγότερο. Είναι λίγο πιστική κατάσταση. Λόγω του άγχους μου για την Ντένια, δεν θέλω να φύγει. Πιστεύω ότι έχει ακόμα να δώσει και να μείνει στο σπίτι. Ξέρω ότι δεν θα φύγει η Ιωάννα, σίγουρα. Εννοείται πως όχι, γιατί είναι από τις πολύ καλές του Next Top Model. Απλά θα ήθελα να φύγει γιατί μου τη πάει ο χαρακτήρας της. Surprise! Μαζί μας σήμερα guest κριτής, ο Λάκης Γαβαλάς. Ευχαριστούμε εμείς πολύ. Ανατρεπτικός σχεδιαστής, πολυμήχανος επιχειρηματίας και jet setter, ο Λάκης εκτός από την προσωπική του γραμμή, εκπροσωπεί και κάποιους από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας στον κόσμο. Σήμερα λοιπόν θα πρέπει να φροντίζετε να τον καταπλήξετε με όλα αυτά που ξέρετε και με τις γνώσεις σας. Έχετε περάσει λοιπόν μάθημα casting μαζί μου με τον Χριστόφορο αυτή την εβδομάδα. Σήμερα λοιπόν θέλουμε να περάσετε από casting στο Λάκη. Είστε πολύ χαριτωμένες, δροσερές και αυτή η έτσι ανατριχίδα που αισθάνεστε καμιά φορά βλέποντας ένα καινούριο πρόσωπο που θα σας κρίνει είναι κάτι από αυτά που ένα μοντέλο πρέπει να έχει. Να έχει συνείδηση, λίγο φόβο και το τρέμουλο κάνει πάρα πολύ καλό. Καλή επιτυχία. Κορίτσια, θα κάνετε μια χορευτική πασαρέλα με σεξι πόζες για τον κύριο Γαβαλά και για τα μάτια του μόνο. Είναι πολύ χαριτωμένη, αλλά βάζετε δυστυχώς έναν ethnic χαρακτήρα μέσα σε αυτή τη χορογραφία. Οποιαδήποτε μουσική και αν ακούμε, εμείς είμαστε σταθεροί στο modeling το χορευτικό ποιόν. Όχι της δισκοτέκ ή μπερδεύουμε την κίνηση της πασαρέλας. Μάλιστα. Με την ιδιωτική επιθυμία του χορού. Είναι και χορεύτρια η Νάελα. Αυτό είναι κακό. Έχει κάνει χορό. Είναι δυστυχώς ένα καλό μοντέλο, δεν πρέπει να είναι χορεύτρια. Mm-hmm. Εξάλλου αυτά τα έχω κάνει το 1974. Εγώ χορογραφούσα τις επιδείξεις σε κορίτσια που αγκούρια φαινόντουσαν, δεν ξέραν τι θα πει χορός. Και όμως βγαίνουν πολύ καλύτερες από τη χορεύτρια. Δύο τσίχλες κάτω από το παπούτσι θα σε βοηθούσαν περισσότερο να είσαι πιο σταθερή. Wow. Τα μάτια σου έκανε ένα στρόμπο πράγμα, γύριζαν γύρω-γύρω, δεν ξέρουμε ποιον θες να πρωτοκατακτήσεις. όταν κάνουμε πασαρέλα και ειδικά όταν είναι χορευτική, νομίζω ότι πρέπει να αφοσιωθούμε περισσότερο σε όλα τα μέλη του σώματος. Συνέχισε και ξανά έλα. Σου δόθηκε πολύ μεγάλη ευκαιρία και δεν την εκμεταλλεύτηκε σωστά. Mm. Σίγουρα πολλές φορές έχουμε δει κορίτσια και έγινε και διάσημα που με το να τους έχει γλιστρήσει ένα παπούτσι
ή να έχουν ακόμη πέσει κάτω. Το έχουμε κάνει και μάθημα, το ξέρουν. Ναι, το έχουμε κάνει. Πάνε από πού. Καλύτερα να τύχει εδώ παρά. Μην κουνά τα χέρια, έτσι χάνει και άλλου πόντου. Είπαμε, δεν είμαστε σένα, Λούνα Πάρκ. Έκανε ένα πράγμα μπρος πίσω, πολύ αμήχανα και εγώ το βρήκα λιγάκι σχεδόν απροετοίμαστο. Καταρχήν ξέρεις γιατί διπλώνουμε τα πόδια, γιατί φαίνεται η λεκάνη πιο στενή. Δεν τα δίπλωσες αρκετά καλά. Δεν έκανες ένα πλαϊνό. Πρέπει να προσπαθήσεις πάρα πολύ. Θα έλεγα ότι ήταν αρκετά συμπαθητικό, όχι με μεγάλη ουσία, δηλαδή ήταν, αλλά καλύτερα που ήταν έτσι λίγο πιο σκέτο, παρά να είναι πάρα πολύ διακοσμημένο. Θα ήθελα να σε γνωρίζω στα παιδικά σου χρόνια, θα παίζεις πολύ ωραίο κουτσό. Τα πας πολύ καλά στο δρασκελισμό. Αυτό είναι πολύ καλό, όχι για την περίσταση όμως. Το περπάτημά σου ήταν πολύ άτσαλο, αλλά θέλει πάρα πολύ δουλειά. Κάνεις πρόβες στο σπίτι. Κάνω. Ε, να τις θεματίσεις. Κάνω κακό. Οκ. Εκτός από το της κόνταψης, έχεις ένα ωραίο σταθερό περπάτημα, μοντελουά θα έλεγα, λίγο πιο παλιακό, δεν είναι αυτό που σήμερα ζητάει ένας οίκος για να δείξει κάποια ρούχα. Ενδιαφέρον το στυλάκι σου. Έχεις πολύ ωραίο κάτω χώρο στο σώμα σου. Δεν το εκμεταλλεύτηκες, δεν τον οριοθέτησες κάνοντας μια κίνηση τέτοια. Νομίζω ότι είσαι καλή για πασαρέλα. Εγώ δηλαδή αν έκανα casting αύριο θα σε έπαιρνα. Με τα δόντια, έχεις βάλει σιδεράκια, είχες κάτι... Σιδεράκια. Α, τα έχεις βγάλει τώρα. Ναι. Αλλά έχεις ακόμη την αίσθηση ότι τα έχεις στο στόμα. Ναι. Αν το χορογραφούσα εγώ διαφορετικότερα, θα μου άρεσε σαν κορίτσι. Ήταν λιγάκι το παζλ έτσι χυμένο εδώ και εκεί του σώματός σου. Mm-hmm. Και δεν ξεκουμπώνουμε ένα ρούχο σε αυτή τη φάση που το έκανες εσύ. Αν δεν έχει κουμπιά, δεν το αλλάζουμε. Ή αν δεν είναι να το βγάλεις. Αυτό το έτσι, το aggressive που έκανες, δεν έπιασε τόπο, γιατί αυτό το μπλουζάκι ήταν, μπλουζάκι παρέμεινε. Σήμερα μία από εσάς θα αναγκαστεί να αποχωρήσει από το Next Top Model. Μία από εσάς σήμερα δεν θα λάβει φωτογραφία. Ξεκινάμε λοιπόν όλοι μαζί, με guest κριτή σήμερα το Λάκη Χαβαλά, να αξιολογούμε τις φωτογραφίες σας. Νάινα. Άρα έκανες λοιπόν στη φωτογράφηση. Τη Beyoncé. Τη Beyoncé. Είχε και συναυλία πρόσφατα. Θέλεις να δεις φωτογραφία σου. Πιο πολύ Donna Summer κάνει εδώ. Αλλά ωραία φωτογραφία. Α, ωραίο κοντινό. Δικό μου αυτό το κοντινό. Πάντα κοντινό είναι πολύ ωραίο. Νάιλα, μ' αρέσεις πάρα πολύ σε αυτή τη φωτογραφία. Ευχαριστώ. Πολύ γλάμο. Θα σου πω γιατί μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις γιατί έχεις πάρει το ύφος της Star. Και η πόζα σου και όλος ο αέρας που αποπνέεις είναι καταπληκτικός. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Θα μπορούσες να είσαι η Beyoncé. Νάιλα, είναι η πρώτη φορά που χαλάρωσε αυτό το πρόσωπο. Άνοιξε το στόμα, ανέβηκαν τα μάτια, φύγαν τα χέρια. Με έχουν επηρεάσει πάρα πολύ αυτά όλα τα καλά λόγια. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Μια χαρά. Ευχαριστούμε, Νάιλα. Και πάμε στην Δήμητρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Δήμητρα. Λοιπόν, Δήμητρα, ποιον στάρ έκανες τη φωτογράφηση? Ναι. Ριάννα. Ριάννα. Για πάμε να δούμε τη φωτογραφία. Μου αρέσει.
Ξέρεις τι τα πόδια, δυστυχώς όταν βάζουμε αυτές τις points και ειδικά επειδή έχω πάει ώρες ατελείωτες αυτό, πρέπει να μην έχω το πιερίο προσπασμένο ή έχω να είσαι καθισμένη κάπως. Θες πω, δεν σου πήγαινε αυτή η φωτογραφία για μένα, δεν ξέρω. Δημήτρη, υπήρχε κάποιο πρόβλημα με το πόδι σου, σωστά? Ναι. Έπεσε 4 φορές. Τι ακριβώς? Έπεσε 4 φορές από εκεί πάνω. Παρ' όλα αυτά την έκανε στην πόζα αυτή. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα σου πω το εξής. Επειδή η Ριάννα είναι μια κοπέλα με την οποία έχω συνεργαστεί και είναι από τις καλύτερες μου πελάτησες, το βλέμμα που έχει στο πρόσωπό σου και η όλη σου κίνηση, που πιστεύω ότι αν δεν είχες τραυματιστεί θα είχες κάνει κάτι ακόμη πιο έντονο, είναι ακριβώς. Έχεις το attitude στο βλέμμα σου που έχει και η Ριάννα όταν φωτογραφίζεται. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Σε έπιαζε καλά ο ρος καλοσύνης που σου βάλαμε στο διάλειμμα. Μπράβο. Νομίζω πως ναι. Όχι, πραγματικά. Το όριο. Δήμητρα, του βάλαμε ένα ωρό καλοσύνης. Εμένα από όλη τη φωτογραφία με κερδίζει το βλέμμα σου. Ναι. Θέλω να σου πω ότι όλο αυτό το διάστημα για μένα είναι η καλύτερη σου φωτογραφία. Και ακριβώς όπως λέει ο Χριστόφορος, γιατί με κερδίζει το βλέμμα σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μαρία, σε ποιο μουσικό είδωλο μεταμορφώθηκες? Μαντόνα. Μαντόνα, σου αρέσει Μαντόνα? Όχι ιδιαίτερα. Πάμε να δούμε τη φωτογραφία σου. Σου αρέσει? Ναι. Έχεις πάντοτε ένα τσαντισμένο βλέμμα, δε αγαπημένη μου. Γιατί αυτό? Ένα τι? Ένα τσαντισμένο βλέμμα έχεις πάντα. Έτσι λίγο σαν περίεργο. Δηλαδή, ενώ εντάξει, αν πίεσαι και στο κοντινό δεν είναι άσχημη, ωραίο το μακιγιάζ και τέτοιο. Τα μάτια πρέπει να χαμογελούν και να έχουν μία αυτοπεποίθηση. Εσένα λίγο έτσι τα χαντακώνεις και χαντακώνεις και το υπόλοιπο θέμα. Είσαι όντως τσαντισμένη και λίγο έτσι στο τζαμπουκά αυτό το περίεργο και δεν μου αρέσει καθόλου το πώς έχεις τονίσει το σώμα σου. Η Μαντόνα έχει πάρα πολύ έντονες γωνίες. Τα πετάει όλα υπερβολικά. Ήταν η ώρα σου και η στιγμή σου να είσαι υπερβολική, να τα δώσεις όλα, να βγάλεις έξω τα χέρια σου, το στέρνος, το λαιμό σου. Δεν ξέρω, έπρεπε να βγάλω πολλά συναισθήματα και διάφορα ήθη, θα έλεγα, και δεν μπορούσα. Ωραία, να εσύ, το πιάσω. Συγγνώμη, τι βαθμό δίνεις από το 1 μέχρι το 10 σε αυτή σου τη φωτογραφία, ειλικρινά? Δώσε μας ένα βαθμό. 6. Πράγμα. Τέλεια. Αρχίζεις να βελτιώνεις ήδη το χαρακτήρα σου και να είσαι ειλικρινής και βλέπω ότι αρχίζεις και χαμογελάς. Πες μου πραγματικά το λόγο για την βαριέση. Το βλέπω. Φωνάζει η φωτογραφία. Με το ύφος, αυτό με πήρε. Και καθώς ένιωθα ότι δεν μπορώ να πάρω το ύφος. Μετέλειψες. Ακόμα ναι, και στο Φρέπει. Σώμα δεν μπορούσα να το. Μην καταθέτεις τα όπλα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Ιωάννα, πού είναι σήμερα? Τσινιά. Μην ξαναπέσεις. Ωραία, όχι. Έβαλα κατά λάθος κρέμα στο πόδι. Θα ήθελα ένα μισό λεπτό πριν ξεκινήσεις. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, βγάλε αυτή τη ζώνη που φοράς αμέσως. Και να αρχίζεις να μαστιγώνεις. Αρχίσαμε τα όργανα. Να δούμε τη φωτογραφία. Να τη δούμε. Πρώτα τη φωτογραφία της Katy Perry και μετά τη φωτογραφία της Ιωάννας. Είναι πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Είναι η ωραιότερη που είδα τώρα σαν κόνσεπτ και σαν φωτογραφία. Να δούμε και το κοντινό. Κάνει πολύ παιδική. Μια χαρά. Wow. Yeah. Η στάση του ποδιού είναι πολύ καλή. Είναι ακριβώς. Σου πάει πολύ το μελαχρινό. 15χρονη με τις κάλτσες, ντροπαλή. Απλώς εγώ λίγο θα ήθελα το στόμα σου να είναι πιο συγκεντρωμένο σε αυτό που κάνει. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Γιατί γίνεται, ρε αγάπη μου, γιατί είσαι γυναίκα και είσαι ζηλιάρα. Συγγνώμη. Εμένα μου αρέσει το στοματάκι. Συγγνώμη. Νιώθω ότι είναι πολύ πρόστιχο. Μην ξαναπεί. Δεν είναι πρόστιχο καθόλου. Γιατί να είναι πρόστιχο? Είναι σωστό πάνω στο κόνσεπτ. Είναι μόντελ σεξι. Είναι το παγωτό. Το βλέμμα όμως είναι το ανοίγμα. Δεν ξέρω. Δεν σου αρέσει το παγωτό. Δεν σου αρέσει το παγωτό. Προτιμούσα να είσαι τζούρι. Αλλά ήταν πολύ μεγάλο για το στόμα μου. Εγώ τη φωτογραφία σου, ειδικά την εκφρασή σου, δεν τη βρίσκω καλή. Υπάρχει αυτή η γλωσσίτσα η οποία ντρέπεσαι για αυτό που πας να κάνεις, που πας να γλύψεις το παγωτό και έχεις βγάλει. Ναι, βρε χάρη μου, αλλά αυτό κάνει λίγο παιδικούλη. Ναι, εντάξει, ναι, ναι. Εντάξει, τώρα μην πάμε και στον αγγλικό. Το βλέμμα δεν κάνει παιδικό. Μ' αρέσει το ότι το βλέμμα έχει μία πονηριά και ένα τρελό υπονοούμενο και κατά τα άλλα ντρεπόμαστε. Δηλαδή τραβάτε με και φλέω μία κατάσταση. Εμείς το πετύχαμε. Τέλειο. Εγώ μου αρέσει πάρα πολύ. Ωραία, νόμιζα ότι δεν το πετύχαμε και γι' αυτό. Ευχαριστούμε, Ιωάννα. Μπράβο σου, Ιωάννα. Τένια. Καλώς. Γεια σας. Πιστεύεις ότι άξιζε που έμεινες τελικά αυτή την εβδομάδα στο Next Top Model? Πιστεύω ότι άξιζε γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Χορέψαμε, κάναμε casting. Ωραία ήταν πολύ. Τα πήγες καλύτερα, πιστεύεις? Πιστεύω πως ναι, αν και μου έτυχε μία στάρ που δεν τη γνώριζα πραγματικά. Δεν τη γνώριζα. Όχι, πολλές δεν τη γνωρίζαμε. Ντέμπορα Χάρη. Για να δούμε. Τι λες λοιπόν?
Προσπάθησα το ύφος της λίγο που μου είπε ότι ήταν πολύ μπλαζέ και γενικά κοιτούσε παράξενα τον κόσμο. Mm-hmm. Λίγο μελαγχολική. Εδώ εσύ κρατώντας το μικρόφωνο, περιμένω ότι θα πεις κάτι. Δεν λες τίποτα. Απλά το κρατάς και κοιτάζεις λίγο χαζεμένα. Προσπάθησα να αποδώσω αυτό το θλιμμένο έτσι και λίγο σνόμπ. Εμένα μου δίνει την αίσθηση ότι έχει στενοχωρηθεί που σου σκίστηκε το καλσόν ή ότι δεν είχε ζητήσει να έχεις ορβάντα πίσω σου και δεν έχεις, δεν τη δώσανε και έχεις χαλαστεί. Σαν να βγήκες να τραγουδήσεις και δεν έχεις crowd. Μου είπε ότι είναι λίγο, μου είπε ότι είναι λίγο αποχωρημένη. Γενικά μου λέει δεν ήθελε και πολύ. Σαν να βγήκες επάνω στη σκηνή και δεν τέσσερα άτομα μόνο, ενώ ήταν για να γεμίσει. Δυστυχώς δεν είναι καλό καθόλου. Ευχαριστούμε πολύ, Ντένια. Και πάμε στην Αθηνά. Γεια σας. Γεια σου. Γεια σου. Αθηνά, ενθουσιάστηκες με την ιδέα ότι θα κάνεις την Κάιλι? Πάρα πολύ. Ενθουσιάστηκες, σου άρεσε πολύ. Δηλαδή. Πιστεύεις ότι τα έχεις πάει καλά? Δεν ξέρω, αλήθεια δεν ξέρω πώς τα πήγα. Για να δούμε και τη δική σου. Έχουμε πάει από την Κάιλι στη Μαντόνα και μάλιστα σε μια βερσιόν της Μαντόνα που παίζει κάτι πολύ πιο punk από αυτό που κάνει συνήθως. Πού είναι η Κάιλι, βρε αγάπη μου? Το κάτω μέρος του σώματός σου. Ναι. Δεν σε συμβακεύει καθόλου. Κάτι γίνεται. Το υπόλοιπο, για να πω και το τελευταίο, είναι ότι θα έμοιαζες πολύ περισσότερο και θα μας απέδες αν είχες όντως πιο χαμηλά το κεφάλι. Να βλέπουμε περισσότερο πιο το βλέμμα. Και... Το κάτω μέρος λιγάκι ήθελε λίγο δουλειά, κάπως να το δουλέψει λίγο πιο έντονο, πιο σεξι βασικά, να έχει καμπύλη. Να είναι λίγο πιο σεξουαλικό και όντως το κεφαλάκι σου λίγο πιο χαμηλά. Άσχημα δεν τα πήγες. Να πω ένα μόνο. Βεβαίως. Ποτέ τα ίσια πόδια, εκτός και αν είναι μία Auerman που είχε 2 μέτρα πόδια, είναι ωραία όταν είναι staring, όταν είναι ίσια. Πάντοτε το ένα από τα δύο ή και τα δύο πρέπει λίγο να είναι τσακισμένα. Okay. Ευχαριστούμε. Όπως το κάνει η Τζένι στο ένα από τα show της Λακ. Έτσι έκανε. Ήξερε πάρα πολύ καλά πώς να σταθεί. Είναι τσακισμένα και τα δύο. Τσακισμένα. Τις τα τσάκισα πριν εγώ. Ευχαριστούμε πολύ. Η Χριστίνα. Χριστίνα, πολύ τσαχπινιά, πολύ μπρίο. Τι γίνεται? Τι ξέρω, είμαι καλά. Είσαι πολύ χαρούμενη. Μπράβο, αγάπη μου. Έφερε τα υλικά έτοιμα στην κουζίνα έκανες τώρα. Μπράβο, έτσι μπράβο. Ακριβώς. Ωραία. Ποιο είδωλο εσύ έκανες φωτογράφηση? Amy Winehouse. Σ' αρέσει? Ναι. Ωραία. Λοιπόν, σου αρέσει να δούμε και το κοντινό? Μ' αρέσει. Ωραία είναι. Ωραία το σώμα. Το πρόσωπο κάνει λίγο Μαρία Κάλλας, λίγο τέτοιο, δεν κάνει τόσο πολύ. Αλλά εντάξει, είναι ωραία. Ωραία χείλη, ωραίο έντονο βαμμένο. Επειδή τα χέρια σου δεν είναι και ό,τι πιο λεπτεπίλεπτο έχεις πάνω σου. Εδώ πρέπει να τα κλέβεις συνέχεια. Δηλαδή αυτό το χέρι στη μέση και αυτό το χέρι έτσι όπως πιάνεις το μικρόφωνο, πρέπει να το κάνεις όσο πιο elegant γίνεται. Ή να με το ακουμπήσεις τόσο πολύ πάνω σου. Να το αφήσεις να είναι λίγο πιο απομακρυσμένο. Δηλαδή ίσα ίσα να ακουμπάει ώστε να μπορέσει η κλίση και να χαλαρώσει το χέρι να είναι πιο μαλακό. Δεν βλέπω Amy Winehouse. Βλέπω τη Χριστίνα με ένα πολύ ωραίο κόκκινο κραγιόν. Έχεις πολύ ωραίο φως και είσαι πολύ πολύ όμορφη. Αλλά δεν βλέπω μια στάρ η οποία είναι και λίγο σε καταστροφή, σε διάλυση και είναι λίγο ψαγμένη, αλλά είναι και λίγο τρελή. Τίποτα από την καταστροφή της όμως. Είναι πολύ υγιές όλο αυτό, πολύ καλωστημένο. Μια κουκλίτσα βλέπουμε εδώ, ισπανικού σύρια. Δεν έχεις τίποτα από το δράμα. Για δώσε μια πόζα στο χάρι τώρα αυτή τη στιγμή. Δραματική. Εσύ ειδικά με αυτό. Δώσ' την. Η Άμι είναι σε απόλυτη τρέλα. Δώσ' την. Σε Νιρβάνα. Σε απόλυτη τρέλα σου. Καλύτερα. Με νοβιένει από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Όχι έτσι. Εδώ το μέτωπο. Τρέλα. Έχεις κάνει και, μαθήματα υποκριτικής. Δράμα, καταλαβαίνεις. Κόψαν το νερό στο λουτράκι, τι θα κάνουμε, θεέ μου. Κάπως πήγες να το βρεις. Σε ευχαριστούμε, Χριστίνα. Κυρία Ραμόνα. Μ' άρεσε το κύριε. Καλησπέρα, κύριε. Σε αυτό που κάνατε στο προχθές, είχες ένα προβληματάκι με τα βήματα εκεί με τον... Α, τη χορογραφία λέτε. Το χάσεις λίγο. Τελείως. Του είπα, δεν μπορώ να συγχρονίσω, μάλλον δεν οδηγώ, γιατί δεν μπορώ να συγχρονίσω πόδια χέρια. Είμαι σε τέτοια κατάσταση. Αν κάποιο διαφημιστικό σου ζητήσει να μάθεις κάποια βήματα, όπως υπάρχει και ήδη στην τηλεόραση, μεγάλη καμπάνια μαλλιών, που η κοπέλα έχει μάθει διάφορα βήματα ταγκό. Αν σου πει κάποιο Ραμόνα, που θα μάθει αυτά τα 3 βήματα, θα τα μάθεις? Σίγουρα, όπως προσπάθησα με τη χορογραφία, αυτό θα κάνω. Και σε συγκεκριμένο σημείο. Θα δείξω λίγο ταγκό στη Ροδέα, να πάρει και το λίγο. Είναι ακριβώς για ταγκό το που σε φοράει ο Λάκης. Λοιπόν, ταγκό. Πάμε πίσω να βγούμε. Κοίτα όμως πόσο καλά σχορευτής είναι, παρόλο που φοράει. Τώρα να δω πώς θα τα κάνει μπασκετικό. Πρέπει να έχεις το αριστερό χέρι πίσω, γιατί το ταγκό είναι ένα λατινικός χορός. Προχωράμε λοιπόν.
Τραβάμε το πόδι. Ερχόμαστε πίσω. Πίσω. Μπροστά. Πίσω. Τακ. 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 Τα πήγε πάρα πολύ καλά. Μπράβο, Ρωμάνο. Ωραία. Αμέσως φωτογραφίες, Χαρούλη. Ποιον ήρωα. Τον θρύλο, τον αθάνατο Μάικλ Τζάκσον. Τον αθάνατο, τον Μάικλ. Να δούμε φωτογραφία. Wow. Μπράβο. Πολύ καλή. Ευχαριστώ. Η έκφραση, πώς βλέπεις. Καλή είναι, όλο είναι καλό. Το όλο σχίσιμο είναι τέλειο. Μπράβο σου, Ραμόνα. Έχεις ένα star quality, το οποίο πρέπει να το δουλέψεις όμως πάρα πολύ. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτή τη φωτογραφία, επειδή λατρεύω τις εικόνες που έχουν διαγώνιες, μου αρέσει πάρα πολύ όλη αυτή η συμμετρία που έχει, που χωρίζει το σώμα σου την εικόνα στα δύο κατά αυτόν τον τρόπο, αποδίδοντας το ύφος του Μάικλ Τζάκσον. Είσαι τρομερή. Συμφωνώ με όλους. Και για μένα αυτό που μου αρέσει ακόμα πιο πολύ σε ό,τι έχεις κάνει, γιατί η λεπτομέρεια για μένα κάνει τη διαφορά, είναι ο τρόπος που κρατάς το καπέλο σου. Mm-hmm. Τα δάχτυλα είναι άψογα. Ναι, ναι, ναι. Εγώ θα σου πω ένα πράγμα. Because I'm bad, I'm bad, you know it. Nice to meet you, Michael. Meet you, Vicky. Very nice to meet you. Λοιπόν, που άρεσε. Thank you. Είσαι Ράινα. Καλώς την. Yes. Ποιον στάρ έπρεπε να υποδηθείς? Τον τραγουδιστή, τον Kiss. Μ' αρέσει πάρα πολύ το πόδι σου που σου σπάς, με το μποτάκι αυτό με την αγγλική σημαία. Yeah. Έχεις πανέμορφα πόδια καταρχάς. Mm, είναι yeah, πολύ ωραίο το χέρι που κάνεις αυτό το, έτσι, το χαιρετισμό των metal. Το μάτι είναι αλλού όπως πρέπει, η γλώσσα είναι έξω όπως πρέπει. Μου θυμίζεις λιγάκι. Σερά είναι, η φωτογραφία σου είναι καταπληκτική. Είσαι το απόλυτο fashion model. Δηλαδή μπορείς και μπαίνεις σε κάθε φωτογράφηση μέρα με τη μέρα, ναι, ακόμα και σε άλλες, πιο ήταν πολύ έτσι. Στο θέμα. Τελευταίες 3 εβδομάδες είσαι εκπληκτική. Όντως, μου αρέσει πάρα πολύ. Πραγματικά έχεις μια αρμονία σώματος, το είπα και πριν όταν έκανες το catwalk. Και μου αρέσει που από ό,τι λένε είσαι χαμελεοντική και μπορείς να αλλάζεις. Αυτό είναι μεγάλο προνόμιο για τη δουλειά αυτή που έχεις επιλέξει. Πραγματικά είσαι ένα κορίτσι και μια φωτογραφία του Kiss. Να, μπράβο, ευχαριστώ πολύ. Μόνικα, είσαι ένα κορίτσι που μας έχει χαροποιήσει και μας έχει εκπλήξει ευχάριστα με την πολύ ωραία απόδοση που έχεις και την πολύ ωραία εξέλιξη που έχεις κάθε φορά. Ευχαριστώ. Στις φωτογραφίσεις σου θεωρώ ότι τα πηγαίνεις πάρα πολύ καλά. Απλά, όταν ακούω να βγαίνει από το στόμα σου η φράση «Είμαι η καλύτερη από όλες», μου καταστρέφεις όλο αυτό το πράγμα που σιγά σιγά χτίζεις με τη δουλειά σου. Απλά, όχι ότι το σκέφτομαι στο πίσω μέρος του μυαλού μου, έτσι ώστε να ανέβω ψυχολογικά. Αν καβαλήσεις το καλάμι, θα γίνεις μια πολύ αντιπαθής σε όλους και το χειρότερο πράγμα που θα σου συμβεί δεν είναι αυτό, ξέρεις ποιο είναι, ότι δεν θα δίνεις την ευκαιρία στον εαυτό σου να μάθει. Σε καμία περίπτωση δεν θα καβαλήσω το καλάμι. Πραγματικά έχω έρθει για να μάθω. Μπορεί να μας πεις σήμερα πώς αισθάνεσαι τώρα, εδώ, και να τα ακούσω κι εγώ, γιατί αυτά τα λένε δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Πες το μου και εμένα. Πώς αισθάνεσαι σήμερα, είσαι καλύτερη, είσαι μέτρια, είσαι καλύτερη από ό,τι νομίζεις. Πιστεύω ότι είμαι το καλύτερο λοιπόν που μπορώ. Έπρεπε τώρα να πεις, μα αφού είμαι η καλύτερη. Γιατί έτσι σας είχαμε τοποθετήσει ότι έχεις μία συνοχή σε αυτά που λες. Αλλά αν δεν είμαι. Είναι η ερώτηση. Πείτε μου πώς πρέπει να είμαι, τι πρέπει να κάνω. Μόνικα, ποιον στάρ υποδίθηκες? Lady Gaga. Lady Gaga. Σου άρεσε? Απίστευτα. Είναι η αγαπημένη μου. Λοιπόν, για να δούμε τη δική σου φωτογραφία. Είναι η καλύτερη. Πάρα πολύ. Συγγνώμη. Η κίνησή σου είναι πολύ καλή. Η έκφραση στο πρόσωπο είναι πάρα πολύ καλή. Εγώ δεν έχω να κάνω άλλο σχόλιο. Ναι, μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Εγώ για εικόνα η οποία έχει πηγή έμπνευση στη Lady Gaga για editorial μόδας, βάζω 10. Το πρόσωπό σου είναι πάρα πολύ όμορφο και αρμονικό σε σύγκριση με άλλες φορές που είχαμε λίγες αναποδιές. Ναι. Το σώμα σου και τα χέρια σου πραγματικά έχουν μια πάρα πολύ ωραία κίνηση. Μ' αρέσουν τα πόδια σου που είναι αλφάδια και το φόρεμα κάνει τη δουλειά του. Γενικά έχεις κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά και χαίρομαι που βλέπω αυτή τη φωτογραφία γιατί τις προηγούμενες δύο φορές αυτό που έβλεπα λίγο μου το έχει συνεφιάσει και τώρα you're back. Δεν ξέρω πώς μου ξεφεύγεις κάθε φορά και κάνεις καλές φωτογραφίες. Πάντως είναι πολύ καλή φωτογραφία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν ξεκινήσουμε να σε εδριάζουμε, θα ήθελα
να ευχαριστήσετε όλες θερμά τον κύριο Λάκη Καβαλά που ήταν σήμερα μαζί μας. Κορίτσια, εγώ θα ήθελα να σας ξαναδώ έξω στον δρόμο, σε πολύ ωραίες δουλειές, στα σοου μου, να είστε πάντα αισιόδοξες ότι η ζωή έχει και επιτυχίες και αποτυχίες και καμιά φορά μέσα από τις αποτυχίες μας γινόμαστε πολύ καλύτεροι. Like, καλή επιτυχία σε όλες. Ευχαριστώ εγώ που με καλέσατε και εύχομαι καλό πάρα πολύ. Τέλος εκπομπής. Να είσαι καλά. Στάνταρ θα είμαι εγώ στη διάδραση. Δεν ξέρω αν θα φύγω, αλλά θα είμαι στη διάδραση. Θα δεις, αφού τα χειρότερα τη δικιά μου φωτογραφία είπανε. Η αλήθεια είναι ότι εγώ ψιλοφρικάρει, εγώ ψιλοαγχωθεί τώρα που συνεδριάζει η Κρητική Επιτροπή. Γιατί πραγματικά ήταν όλες οι καλές φωτογραφίες των άλλων κοριτσιών και δεν ξέρω τι θα γίνει. Αν έκανε έτσι το μικρή, δεν θα φανατωθώ. Μισώ την Debbie Harry, δεν θέλω να την ξαναδώ και δεν την είδα και ποτέ. Δεν μου αρέσει ούτε η μουσική τους, ούτε τίποτα. Ήταν απογοητευτικό όλο το styling, γενικά δεν μου άρεσε. Προσπάθησα να αποδώσω αυτή τη θλιμπέρνη της παρουσία. Δεν τα κατάφερα. Okay. Λοιπόν, ξεκινάμε με τη Δήμητρα. Η Δήμητρα σήμερα για μένα ήταν η καλύτερη της φωτογραφία. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Από όλες αυτές τις υπερβολές που έχω δει τα περασμένα επεισόδια δηλαδή και... Να μην πω ονόματα, αυτά τα παλαϊκά τύπου, ξέρεις, είναι η καλύτερη της σίγουρα. Η Μόνικα. Επίσης πολύ πάρα καλή. Πολύ καλή. Έχει μια φωτογένεια πολύ δυνατή. Σώνεται από παντού, όπως είπε και ο Χάρης την άλλη φορά, ότι δεν μπορώ να σε πιάσω, μου ξεφεύγεις. Μου ξεφεύγεις, είναι ο αγαπημένος μου τυραμόλα. Τη βλέπεις live και λες πώς είναι έτσι αυτό το κορίτσι. Καλά, δεν λες έτσι ακριβώς. Αυτό, όχι, απλά δεν λες έτσι ιδιαίτερο. Κάνει, ναι. Είναι διασταύρωση, τα ηγέτη και δρυγολάπτη. Λοιπόν, οτιδήποτε και να είναι, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι στις φωτογραφίες τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά, αποδίδει πολύ όμορφα και τη θεωρώ ένα μοντέλο. Η Κάιλι Παύλα Αθηνά. Το σώμα της είναι πάρα πολύ καλό. Εγώ παιδιά τη βάζω κατευθείαν στα ναι. Όποιος θέλει να τη βγάλει, μπορεί να τη βγάλει και να τη βάλει στο ερωτηματικό. Εγώ θα την έβαζα στο ερωτηματικό. Ντένια. Σαν κόνσεπτ εδώ μου θυμίζει μαγαζί μετά τη Μαλακάσα όμως. Αυτό είναι σίγουρο. Το θέμα αυτό που με απασχολεί πάρα πολύ είναι, παιδιά, ο χαρακτήρας της. Τελικά, μήπως είναι μια μανιέρα αυτό. Λυπηθείτε με και κρατήστε με. Έχω αρχίσει και πιστεύω ότι μπορεί και να είναι. Η Μαντόνα θλιμμένη Μαρία. Παιδιά, αυτή δεν είναι η Μαντόνα. Τι είναι ο Μαραντόνα. Γιατί πάει να, με τα πιασίματα δεν τα έχει. Θα μπορούσε, άμα στρίψει πολύ και άμα τεντώσει πολύ το λαιμό της, κάτι να γίνονται. Αλλά δεν το έκανε. Τη γιαγιά μου την έχεις δει να τεντώνεται και να στρίψει το λαιμό της. Τώρα είσαι υπερβολικό. Αυτό θα σου πω. Amy Winehouse, Παύλα Χριστίνα. Δεν μου αρέσει καθόλου. Και εμένα δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πιο πολύ σπανιόλα στο πρόσωπο, έτσι το ύφος της. Καθόλου Amy δεν κάνει. Το σώμα της είναι πολύ κακό. Εγώ θα έδινα ένα ερωτηματικό. Ας φωνάξουμε λοιπόν τα κορίτσια, γιατί φαντάζομαι και αυτές έχουν πολύ μεγάλη αγωνία. Οπότε θα πρέπει να σας ανακοινώσουμε το αποτέλεσμα. Άγχος δεν έχω καθόλου για το ποια θα φύγει. Μπορεί να είμαι εγώ, αλλά δεν με χαλάει, γιατί είμαι σε ένα σημείο που ξεκινάει από το μηδέν και έχω φτάσει κάπου, τέλος πάντων. Και είμαι πολύ ευτυχισμένη που έχω φτάσει εδώ. Είτε με διώξουν είτε όχι, εγώ έξω θα προσπαθήσω να τα δώσω όλα. Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα. Έχω απέναντί μου 10 πανέμορφα κορίτσια. Μία από εσάς σήμερα δεν θα πάρει φωτογραφία και θα αναγκαστεί να μαζέψει τα πράγματά της και να μας αποχαιρετήσει. Είναι σημαντικό λοιπόν να αντιληφθείτε κι εσείς ότι όσες μείνετε και όσες καταφέρετε σήμερα να παραμείνετε στο Next Top Model, θα πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψη σας ότι από εδώ και μπρος τα περιθώρια στενεύουν. Η πρώτη φωτογραφία ανήκει στη Μόνικα. Μόνικα, χαίρομαι πολύ που σε ξαναγνωρίζω. Είμαι χαρούμενη που μας έδειξες ότι είσαι εδώ και είσαι σταθερή, γιατί είχαμε αρχίσει να σε χάνουμε. Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το επόμενο κορίτσι που θα συνεχίσει να προσπαθεί για να γίνει το Next Top Model είναι η Ραμόνα. Θα πήγες πολύ καλά σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Να συνεχίσεις έτσι, Ραμόνα. Ευχαριστώ. Η επόμενη κοπέλα που θα συνεχίσει την προσπάθεια, τουλάχιστον για απόψη, και θα παραμείνει στο Next Top Model είναι η Νάιλα. Μπράβο, Νάιλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Η επόμενη φωτογραφία. Ανήκει στην Αθηνά. Οκ. Ευχαριστώ. Το επόμενο κορίτσι, που τα πήγε πολύ καλά απόψε, είναι η Σεράινα. Μπράβο. Χαιρόμαστε που σε ξαναγνωρίζουμε. Έχω απέναντί μου 5 κορίτσια. Μία από εσάς σήμερα δεν θα τα καταφέρει. Η επόμενη φωτογραφία ανήκει στην Ιωάννη. Συγχαρητήρια, Katy Perry. Ευχαριστώ. Το επόμενο κορίτσι, που αν και έχει πράγματα να δουλέψει και να σκεφτεί, σήμερα θα πάρει φωτογραφία, είναι η Δήμητρα. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. 3 κορίτσια, 2 φωτογραφίες. Η επόμενη φωτογραφία ανήκει στη Μαρία. Μαρία, μας έχεις λείψει. Θα ξαναγυρίσω. Άντε, γύρινα με το καλό. Ευχαριστώ. Χριστίνα, Τένια, ελάτε κοντά μου παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, τα πράγματα είναι δύσκολα. Από τη στιγμή που διαμορφώθηκε η τελική δεκάδα. Σε αυτή τη φωτογράφηση, λοιπόν, οι 2 φωτογραφίες σας δεν ήταν καθόλου καλές. Και γι' αυτό βρίσκεστε σε αυτό το σημείο. Χριστίνα, είσαι ένα κορίτσι που ήθελες πάρα πολύ να μπεις στο Next Top Model και όχι μόνο για να σκάσουν οι φίλες σου, όχι, αλλά γιατί δουλεύεις από μικρή και ήθελες να ξεχωρίσεις με το δικό σου τρόπο. Τον τελευταίο καιρό, όμως, δυσκολευόμαστε μαζί σου. Και σε έχουμε παρακαλέσει να προσπαθήσεις. Δεν έχεις κάτι παραπάνω να δώσεις? Έχω και φυσικά και έχω. Ότι προσπαθώ, όμως προσπαθώ πάρα πολύ. Ντένια, φαντάζομαι ότι ψυχολογικά δεν θα είσαι πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Εντάξει, ναι. Τι έχει γίνει? Πώς νιώθεις? Είσαι πάλι εδώ 4η φορά. Το μόνο που έχω να πω, εντάξει, ότι σίγουρα είναι πολύ ψυχοφθόρο όλο αυτό που γίνεται. Σίγουρα φταίω κι εγώ γι' αυτό. Αυτή η εβδομάδα όντως πιστεύω ότι προσπάθησα αρκετά. Τώρα εντάξει, βγήκε ένα λάθος αποτέλεσμα. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή να σε ανακοινώσω ποια κοπέλα θα παραμείνει απόψε στο Next Top Model. Τένια, θα παραμείνει Χριστίνα. Θα χαιρετήσουμε στο παραθέρι. Συγχαρητήρια. Ένα να σπάσουμε μια αγκαλιά. Είναι πολύ σπουδαίο που έρθεις εδώ και οπωσδήποτε πέρα από το modeling πρέπει να σπουδάσεις με το θέατρο. Ας ευχαριστήσω. Είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορώ να το πούμε έξω εμείς. Δεν μπορώ να πιστέψω ακόμη ότι μετά από τόσο καιρό φεύγω και θα πάω στο πραγματικό κόσμο. Μου έχουν λείψει όλα. Αυτή την αναγνωρισιμότητα που κέρδισα από το παιχνίδι θα την εξαργυρώσω με μαθήματα στο θέατρο. Γιατί όπως είπε και ο κύριος Χριστόπουλος, είναι μεγάλος θαυμαστής μου και με περιμένει να με δει στο σανίδι. Όσες φορές και να μου πρότεινε να συμμετέχω στο Next Top Model, πιστεύω ότι και ας ήξερα το αποτέλεσμα, πάλι και πάλι θα δίνω συμμετοχή. Δεν το μετάνιωσα καθόλου. Είναι το μόνο παιχνίδι που δεν βγήκα νικήτρια, αλλά κέρδισα τόσο πολλά. Δείτε στο επόμενο Next Top Model. Πάμε βίντεο. Τα κορίτσια πρωταγωνιστούν στο νέο βίντεο κλιπ των Vegas. Απλά κουνιέστε. Ασύγχρονα. Βαριέστε. Το ξέρεις είτε η στιγμή. Ποια θα κερδίσει τη δουλειά για το fashion show της Kathy Heindels? Στη φωτογράφηση της εβδομάδας, τα Next Top Models βγαίνουν από τα ρούχα τους και παίζουν μαξιλαροπόλεμο. Ποια θα κρίνει η Επιτροπή ότι πρέπει να αποχωρήσει από το Next Top Model?